5,5 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του 2017, με κόστος τις ζωές 24 συνανθρώπων μας, γίνονται πλέον ορατά σε όλους τα αποτελέσματα της άναρχης και χωρίς σχέδιο δόμησης, αλλά και της έλλειψης ενός ορθολογικού αντιπλημμυρικού σχεδιασμού στη Δυτική Αττική. Η παντελής απουσία αντιπλημμυρικών έργων είναι κυριολεκτικά δικαιολόγητη, ενώ την ίδια στιγμή η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη διευθέτηση των ρεμάτων στην περιοχή της Μάντρας, Σούρες και Αγία Εκατερίνη συζητήθηκε μόλις το 2023. Η μετατροπή, χωρίς σχέδιο και υποδομές, χωρίς μέτρα προστασίας για το λαό και τους εργαζόμενους, σε βιομηχανική ζώνη και ζώνη χονδρεμπορίου από γεωκτηνοτροφικές περιοχές που ήταν, αύξησε ραγδαία τους συντελεστές απορροής των υδάτων σε όλους τους δήμους της περιοχής. Η κατάληψη, χωρίς προηγούμενο από βιομηχανίες, εμπορικά πάρκα, logistic, κέντρα ανακύκλωσης, ζωτικών χώρων τοπόλεων και της παράκτειας ζώνης, έχουν υποβαθμίσει τα φυσικά υδατορέματα και τις παρόχθειες περιοχές. Η πλημμυρική απορροή λοιπόν στα ρέματα αυξήθηκε λόγω της τσιμεντοποίησης των επιφανειών και του μπαζώματος με την ανοχή των κυβερνήσεων, δήμων και περιφέρειας. Τόσα χρόνια το κράτος ασχολήθηκε με την εκβιομηχάνηση της περιοχής, δίνοντας τους επενδυτές γη και είδωρ, αφήνοντάς τους να κλείνουν ρέματα και να χύνουν ανεξέλεκτα τα απόβητά τους στις όχθες τους, που φυσικά καταλήγουν στη θαλάσσια ζώνη της περιοχής. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και βάζει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και λαϊκές περιουσίες, κάνει τους κατοίκους να τρέμουν στην πρώτη δυνατή νεροποντή. Οι περιοχές πέριξ των ρεμάτων του Αγίου Ιωάννη, της Τρύπα Λεπούς, της Μαύρης Ώρας, των Δηληστηρίων, του Αλατζά και του ρέματος της Γουρούνας στον Ασπρόπυργο, ζουν πραγματικά έναν εφιάλτη. Αντίστοιχα, η διευθέτηση του ρέματος της Γιαννούλας στη Φυλή καρκινοβατεί, ενώ στα Μέγαρα, στο ρέμα Μαυρατζά, που δέχεται όλο τον όγκο των νερών της πόλης, η διευθέτησή του βασίζεται σε μελέτες παλαιότερων ετών, όπως και στο ρέμα του Αγίου Γεωργίου. Στην Κινέτα, οι μόνες εργασίες που έγιναν μετά τις πλημμύρες του 18-19 αφορούν μόνο ένα τμήμα του ρέματος της Πίκας και κάποια αποσπασματικά έργα πάνω από την Ολυμπία Οδό, που στην ουσία μεταφέρουν το πρόβλημα στην κάτω Κινέτα. Στην περιοχή της Μαγούλας, στον οικισμό Νέος Πόντος, οι κάτοικοι κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό σε κάθε νεροποντή, μη τους πνίξουν τα νερά από το ρέμα Μικρό Εκατερίνη, ενώ στην Ελευσίνα, στους οικισμούς γύρω από το αεροδρόμιο, τα σπίτια βρίσκονται κάτω από τις σωληνώσεις απορροής των υδάτων, με τους κατοίκους της Άνω Ελευσίνας να ζουν με το φόβο των πλημμυρών του 17. Είναι δικαιολογημένο οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής να είναι αγανακτισμένοι, αφού κάθε χρόνο γίνονται στο ίδιο έργο θεατές πλημμυρών και καταστροφών. Κάτι που εκφράστηκε και από την παρουσία στη συνεδρίαση του πρόσφατου Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και από τη μαζική κινητοποίηση σωματείων, συλλόγων και φορέων των πόλεων στον Ασπρόπυργο στις 31 Ιανουαρίου, αναδεικνύοντας τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, περιφερειών και δημοτικών αρχών. Ερωτάται η κυβέρνηση, τι μέτρα θα πάρει ώστε να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις σε όλα τα ρέματα της Δυτικής Αττικής, με προτεραιότητα αυτά με το εντονότερο πρόβλημα, στην Τρύπα Λεπού, στη Μικρό Εκατερίνη, Σούρες, Αγία Εκατερίνη, Μαύρη Ώρα, Δηληστηρίων, Γιαννούλας, Μαυρατζά, Πίκας. Τι μέτρα θα πάρει ώστε να πραγματοποιηθούν ολοκληρωμένα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας με την απαραίτητη κρατική χρηματοδότηση και την υλοποίηση ολοκληρωμένου επιστημονικού σχεδιασμού με κριτήρια την ασφάλεια, την προστασία του λαού και του περιβάλλοντος, ώστε να μην κινδυνεύουν ζωές και περιουσίες των κατοίκων, των εργαζομένων και των μικρών επαγγελματιών της περιοχής. Τι μέτρα θα πάρει ώστε να κατασκευαστεί άμεσα ένα σύγχρονο δίκτυο ομβρίων υδάτων σε όλους τους δήμους και τους οικισμούς, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί σε όλες τις περιοχές αποχετευτικό δίκτυο με μηδενικό κόστος σύνδεσης για τους κατοίκους και κατάργηση των βόθρων, ειδικά στους εκτός σχεδίου οικισμούς. Δύο εκπλήξεις από τη σημερινή ερώτηση. Η πρώτη, ότι πρέπει να ικανοποιήσω με την απάντησή μου και εσάς, κύριε Πρόεδρε, και δεν είναι εύκολο λόγω του θέματος, γιατί είναι πραγματικά ένα δύσκολο θέμα αυτό το οποίο θίγει με την ερώτησή του ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η δεύτερη έκπληξη είναι ότι παραδόξως στο πρώτο μέρος της τοποθέτησής του θα έλεγα ότι
Διαβλέπω ότι συμφωνούμε ως προς την έννοια του σχεδιασμού, κάτι πολύ παραδοξό σε ό,τι με αφορά και σε σχέση με την αντίληψη περί σχεδιασμού ενός κομμουνιστικού κόμματος. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αλήθεια ότι η πόλη μας, και όχι μόνο η πόλη μας, και οι περιβάλλοντες οικισμοί και φυσικά και οι βιομηχανικές περιοχές έχουν χτιστεί χωρίς να υπάρχει προηγούμενος σχεδιασμός. Αυτό είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε. Είναι μια παθογένεια της ελληνικής οργάνωσης του χώρου. Είναι μια παθογένεια την οποία βεβαίως δεν μπορούμε να την θεραπεύσουμε αυτή τη στιγμή, αλλά απλώς μπορούμε να έρθουμε και να δράσουμε με τέτοιες παρεμβάσεις ώστε να ανατρέψουμε τις συνέπειες της όσο μπορούμε, να τις ανασχέσουμε. Και φυσικά δεν αρκεί μόνο αυτό. Πρέπει και οι ίδιες υποδομές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί να αρχίσουν να επενδύουν, και αυτό αφορά και τον ιδιωτικό τομέα, στην ανθεκτικότητα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία η Δυτική Αττική τη ζει. Είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να διαχειριστεί οποιοδήποτε κράτος. Οποιοδήποτε κράτος λέω. Μην ξεχνάτε ότι η Γερμανία είναι μια χώρα στην οποία συνέβησαν καταστροφικές πλημμύρες και μάλιστα με έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων που έπληξε και τις κάτω χώρες στο ίδιο χρονικό διάστημα. Είναι προϊόν όχι μόνο της βιομηχανοποίησης αλλά και του γεγονότος ότι υπάρχουν περιοχές με ένα συγκεκριμένο ανάγκλυφο όπου οι ανθρωπογενείς εγκαταστάσεις βρίσκονται στα παιδινά εδάφη και συνορεύουν με ορεινές περιοχές, αυτές που όπως λέγεται και εσείς εξέθεραν προηγουμένως γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, ώστε να είναι πολύ πιο εύκολη εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων. Και η αλήθεια είναι ότι η Δυτική Αττική έχει δοκιμαστεί πολλαπλώς από πλημμυρικά φαινόμενα. Και η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται πραγματικά ένα συνεκτικό σχέδιο. Στο Υπουργείο Υποδομών έχουν γίνει σχετικές μελέτες. Έχουν γίνει μελέτες οι οποίες σε ένα μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζουν τα ζητήματα διαχείρισης των υδάτινων διαδρόμων της περιοχής. Πλην όμως, η σχετική αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας είναι μια αρμοδιότητα η οποία δεν ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών, αλλά έχει μεταφερθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό στο Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα στις αρμόδιες περιφέρειες. Κατά συνέπεια, καταλαβαίνετε ότι οι προληπτικές παρεμβάσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν και στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας, αλλά και οι άμεσες επεμβάσεις μετά από τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα, είναι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται από την αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι μια γεωγραφία της δημόσιας διοίκησης, η οποία έχει εδώ και χρόνια επιλεγεί και εφαρμόζεται, και είμαι σε θέση να ξέρω ότι ο Νίκος Χαρδαγιάς, ο νέος περιφερειάρχης της Αττικής, έχει στις προθέσεις του, έχοντας περάσει και από το θόκο του αρμοδίου για την πολιτική προστασία, να μπορέσει να αντιμετωπίσει προληπτικά όλους εκείνους τους κινδύνους οι οποίοι πιθανότατα είναι ορατή, αλλά και βεβαίως να κάνει έργα τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Υπουργείο, το δικό μας είναι Υπουργείο, το οποίο νύπτει τα σχήρας του. Απλώς αναλαμβάνει και ένα τα έργα τα οποία θεωρούνται εθνικής σημασίας. Και ένα από αυτά τα έργα το οποίο έχει αναλάβει είναι αυτό το οποίο εσείς αναφέρετε προηγουμένως, το ρέμα της Γιαννούλας, στο οποίο εκτελείται ένα έργο της τάξης των 11 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Δεν είναι εύκολα τα αντιπλημμυρικά έργα και αυτό στη δευτερολογία μου θα σας το αναλύσω. Θα μπορούσα να ξεκινήσω λέγοντας «Τι κάνεις Γιάννη, κουκιάς παίρνω». Η κυβέρνηση, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και διαχρονικά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, έχουν διαχρονικές, τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Δυτική Αττική. Οι κάτοικοι πνίγονται, οι κάτοικοι καίγονται, οι κάτοικοι κινδυνεύουν καθημερινά που έρχονται αντιμέτωποι με τον άναρχο καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης που βάζει στο επίκεντρο τα κέρδη του κεφαλαίου των πολυεθνικών και των μονοπωλίων. Το δίλημα που έχει ο λαός, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, απαντιέται καθημερινά μέσα από μαζικούς οργανωμένους αγώνες των φορέων, των σωματείων και των συλλόγων της περιοχής. Η περιοχή είναι καζάνι που βράζει. Η αγανάκτηση του λαού της Δυτικής Αττικής είναι τεράστια. Οι ευθύνες που έχετε και η αναρμοδιότητα που δηλώνουν κατά καιρούς περιφέρεια, δήμος και κυβέρνηση μας κάνουν να αναζητούμε τον αρμόδιο. Για μας αρμόδιος είναι τελικά ο λαός
ο οποίος καλείται σήμερα μέσα από ένα γενικό ξεσηκωμό να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να επιβάλλει και στην κυβέρνηση και στους δημάρχους και στην περιφέρεια να πάρθουν τα άμεσα αναγκαία αντιπλημμυρικά μέτρα. Ξέρετε, στην Πνεροποντή του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, στην περιοχή της Τρύπα Λεπούσας Προπύργου, οι άνθρωποι με τα χέρια τους πάλευαν και τα αυτοκίνητά τους να εμποδίσουν το νερό να μπει μέσα στα σπίτια τους. Η κατάσταση είναι τραγική και επικίνδυνη. Προειδοποιούμε την κυβέρνηση ότι δεν χρειάζεται να θρηνήσουμε νεκρούς προκειμένου να πάρθουν μέτρα απαραίτητα αναγκαία και εύκολα, σύμφωνα με την τεχνολογία, την επιστήμη και τους μηχανισμούς που διαθέτει και η κυβέρνηση και η περιφέρεια. Στο κέντρο υγείας στην Ελευσίνα, οι ασθενείς με τις πρώτες βροχές μετακινούνται και μεταφέρονται με βάρκες προκειμένου να επισκεφτούν γιατρούς. Στην περιοχή Μικρό Εκατερίνη πλημμυρίζουν στα σπίτια τους απάνω στην περιοχή Νέος Πόντος, ενώ στη Μάντρα συνεχίζουν να ζούνε με τις αγωνίες του 2017. Και όχι μόνο αυτό. Αγωγή ομβρίων υδάτων δεν υπάρχουν στις περιοχές που είναι στις παρυφές των πόλεων, άσχετα αν είναι εκτός σχεδίου, όπου οι άνθρωποι καλέστηκαν και πλήρωσαν όλο το προηγούμενο διάστημα και φόρους και πρόστιμα και τακτοποιήσεις. Αποχετευτικό δίκτυο δεν υπάρχει, ενώ τα ρέματα της μαύρης ώρας και το ρέμα των δηληστηρίων πλημμυρίζει στην κυριολεξία και κλείνει και τις εισόδους και τις εξόδους στην περιοχή των δηληστηρίων στον Ασπρόμπριγο. Χώρια ότι γίνεται αποδέκτης όλων των λιμάτων και των εκρήσεων της Χωματερής, οι οποίες πέφτουν στη θάλασσα. Η κατάσταση είναι άκρος επικίνδυνη. Καλούμε αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση να πάρει μέτρα, δίνοντας γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου να γίνουν όλες εκείνες οι απαραίτητες και αναγκαίες ενέργειες για την αντιπλημμυρική θωράκιση και προστασία της Δυτικής Αττικής. Την ίδια στιγμή που ο λαός κινδυνεύει, οι υποδομές για το κεφάλαιο καθημερινά διαδέχονται μία την άλλη. Σωλήνες που θα μεταφέρουν από τα Λιώσα μέχρι τα Μέγαρα εκρηκτικές ύλες για τις ανάγκες των δηληστηρίων γίνονται με γοργούς ρυθμούς, ενώ τα μεγάλα επιχειρηματικά εμπορευματικά κέντρα που εγκαθίστονται στην περιοχή θα κάνουν τη ζωή ακόμα πιο δύσκολη, ακόμα πιο επικίνδυνη. Για όλα αυτά η κυβέρνηση ξέρει και παίρνει μέτρα, δημιουργεί υποδομές και προϋποθέσεις κερδοφορία τους. Για το λαό όμως τον έχει στο περιθώριο, τον βλέπει μόνο σαν ένα μέσο εκμετάλλευσης κερδοφορίας του κεφαλαίου, αγνοώντας για την ποιότητα της ζωής της, για τη ζωή του, αναγνοώντας για τους κινδύνους που διατρέχει καθημερινά και με τι έρχεται αντιμέτωπος. Σαν ΚΚΕ, εμείς όλο το επόμενο διάστημα θα βρεθούμε μπροστά στους αγώνες, ούτως ώστε να καταφέρουμε το ακατόρθωτο, να καταφέρουμε το δίκιο για τους λαούς, το δίκιο για την κοινωνία της Δυτικής Αττικής, του Θριασίου και τον Ασπρόπριγο, έτσι ώστε οι άνθρωποι να ζούνε σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του 21ου αιώνα. Και δεν πρόκειται, ειλικρινά σας το λέμε, να αφήσουμε τα νερά να λιμνάζουν στη Δυτική Αττική. Κάθε μέρα θα βάζουμε ζητήματα. Κάθε μήνα θα βάζουμε ερωτήματα και στην κυβέρνηση και σε όλες τις αρχές προκειμένου να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζεται για να λυθούν τα προβλήματα. Όλη η περιοχή της Δυτικής Αττικής είναι στο πόδι. Όλη η περιοχή είναι ανάστατη. Αυτό πρέπει να το λάβει πολύ σοβαρά η κυβέρνηση, πρέπει να το λάβει πολύ σοβαρά και η περιφέρεια, που ούτως ή άλλως χρόνια τώρα δήμοι περιφέρειες ήταν της αρεσκίας της κυβέρνησης, των κομμάτων του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν εγκληματικές και μεγάλες ευθύνες για την περιοχή. Δεν περιμένουμε κάποια απάντηση από εσάς που θα δώσει άμεση λύση στο πρόβλημα, ακριβώς γιατί δεν είναι προτεραιότητα, γιατί είναι κόστος αυτή τη στιγμή η λύση των προβλημάτων, η επιβίωση του λαού μας, η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Είναι κόστος για το κεφάλαιο, είναι κόστος για αυτούς που διαχειρίζονται τα κέρδη του, είναι κόστος για αυτούς που διαχειρίζονται τα συμφέροντά του. Εμείς θα βρισκόμαστε στο απέναντι μετερίζει του αγώνα, έτσι ώστε να καταφέρουμε να μειώσουμε όσο μπορούμε σήμερα τους κινδύνους για το λαό μας και να ανοίξει ο δρόμος για την ριζική ανατροπή αυτής της πολιτικής, αυτής της εξουσίας του κεφαλαίου, ούτως ώστε ο λαός από το περιθώριο να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, παίρνω μία ανάσα, γιατί προς τη στιγμή νόμιζα ότι ήμουν στη συγκέντρωση του ΚΚΕ, αλλά προφανώς είμαστε μέσα στη Βουλή και πρέπει να δίνουμε απαντήσεις, άσχετα αν έρχεστε εδώ πέρα, κάνετε μία ερώτηση και δεν περιμένετε απαντήσεις.
Δεν μπορώ όμως να αφήσω σχολίαστα αυτά που είπατε για το καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και πάει λέγοντας. Είναι όντως γεγονός ότι στην Ελλάδα έλειψαν στοιχεία σχεδιασμού, τα οποία όμως υπάρχουν παντού όπου υπάρχει καπιταλιστική ανάπτυξη. Υπάρχουν στοιχεία σχεδιασμού. Δεν έχει εξοβελήσει το σχεδιασμό η καπιταλιστική ανάπτυξη, ειδικά το σχεδιασμό του χώρου. Βεβαίως, εσείς θέλατε να μας κάνετε ένα ιδεολογικό μάθημα. Επιτρέψτε μου να πω όμως ότι και η εμπειρία από αυτό το οποίο εκπροσωπείτε δεν είναι καθόλου καλή και μάλλον θα ήταν και ενδιαφέρον να το αναφέρουμε. Μιλάμε για βιομηχανικές περιοχές. Βιομηχανικές περιοχές όπου στις πρώην Σοβιετικής Ένωσης που τώρα έχουν κληροδοτηθεί στην πουτινική δικτατορία και παραμένουν υπό τις ίδιες συνθήκες, όπου το μέσο όρο ζωής είναι 55 χρόνια. Αυτό στην Ελλάδα δεν το βλέπετε, αυτό στο καπιταλιστικό κόσμο δεν το βλέπετε. Αυτό είναι ένα ίδιον αυτού που εσείς εκπροσωπείτε. Διότι είναι ωραία να ακούγονται αυτές τις κουβέντες μες στη Βουλή, αλλά κάποια στιγμή πρέπει και να απαντιούνται. Τώρα, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου δεν υπάρχουν μεμονωμένοι ένοχοι. Δεν είναι μεμονωμένοι οι ένοχοι επιχειρήσεις, δεν είναι μεμονωμένοι ένοχοι οι κυβερνήσεις διαχρονικά. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου η ανάπτυξη πάντοτε είχε περισσότερο το ατομικό στοιχείο, το οποίο δεν είναι κακό κατά ανάγκη, αλλά πάντα βέβαια πρέπει να υπάρχει σε ένα σχεδιασμό και αυτό έλειπε από την Ελλάδα, ακόμα και στο καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, αλλά υπαγορευόταν κυρίως από μικρά, πολύ μικρά συμφέροντα. Γι' αυτό, όταν αποδίδεται ενοχές, δεν πρέπει να αγνοείται ότι αυτό που πραγματικά συνέβη είναι ότι πολύ μικρές ιδιοκτησίες, πολύ μικρές ιδιοκτησίες οι οποίες είχαν αγροτικά χαρακτηριστικά, μετατράπηκαν σε εκτός σχεδίου βιομηχανικές εγκαταστάσεις που πραγματικά έχουν επιφέρει πολλά προβλήματα στην περιοχή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να λείψει η βιομηχανία από την περιοχή. Όταν λέτε ότι εγκαθίστανται καινούργιες επιχειρήσεις εκεί, όταν σήμερα και το σχεδιασμός για το Θριάσιο, που είναι ένα έργο ανάπτυξη για την Αττική, μπορεί κανένας να εξοβελίζει και να εξορκίζει τέτοια έργα? Φυσικά όχι. Επιτρέψτε μου λοιπόν να προσθέσω και το εξής. Ξέρετε γιατί εκτός των άλλων αργούν τα αντιπλημμυρικά έργα? Για τον πολύ απλό λόγο ότι ανάλογοι δικανικοί λόγοι ακούγονται και σε άλλες πλατείες και αφορούν την τεχνική των αντιπλημμυρικών έργων. Στην Αττική αυτή τη στιγμή επιχειρείται να ολοκληρωθούν πολύ σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα για τα οποία μικρές μειοψηφίες κατοίκων, στο όνομα ακριβώς της ίδιας λογικής την οποία εσείς θέτετε, του λαού, έτσι πως εσείς τον ερμηνεύετε, έρχονται να σταματήσουν αυτά τα έργα. Έρχονται και πέφτουν μπροστά στις μπουλντόζες οι οποίες θέλουν βεβαίως να καθαρίσουν τα ρέματα. Έρχονται και προσπαθούν να ανακόψουν τα έργα και αυτό είναι μια διαχείριση η οποία δεν είναι μια εύκολη διαχείριση. Ωραίο είναι λοιπόν να τίθενται αυτά τα ζητήματα. Πολύ καλά κάνετε και ως Κομμουνιστικό Κόμμα και τα θέτετε. Προφανώς έχουν αγωνία οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγεί και καλά κάνουν και φωνάζουν και βεβαίως και η κυβέρνηση θα συντρέξει τα προβλήματά τους και βεβαίως θα συνδράμει στην περιφέρεια στις αρμοδιότητές της. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να επιτρέψουμε στα έργα να γίνουν. Και δυστυχώς τα αντιπλημμυρικά έργα αποδεικνύεται ότι γίνονται γεωφύρι της Σάρτας, ακριβώς επικρατεί μια λογική, η οποία μόνο λογική δεν έχει στο εσωτερικό της.